Αγίου ή του Θεού Πολλού και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις Υιόν τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώνε. Κύριε,
Αγία μας Εκκλησία σήμερα, τον Άγιο Νεκτάριο, τον Θαυματουργό και Ιαματικό. Επιτρέψτε μου με λίγα λόγια να αναφερθώ σε τρία χαρακτηριστικά από τη ζωή του Αγίου. Το πρώτο είναι ότι ο Άγιος Νεκτάριος ήταν Άγιος Έλληνας στην καταγωγή. Αυτός ο τόπος που λέγεται Ελλάδα, ο ευλογημένος αυτός τόπος, έχει αναδείξει, αλλά και συνεχίζει να αναδεικνύει λιθώρα Αγίων. Δεν υπάρχει τόπος, δεν υπάρχει σπιθαμή ελληνικής γης που να μην υπάρχει ένας Άγιος. Δεν υπάρχει τόπος και σπιθαμή γης που να μην είναι ποτισμένος με αίμα Αγίων Μαρτύρων. Και ίσως είναι η μοναδική χώρα σε όλο τον κόσμο με τόσους πολλούς Αγίους, με τόσα πολλά ιερά προσκυνήματα. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι οι οδοδείκτες, αυτοί οι οποίοι μας δείχνουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε στον τελικό μας σκοπό, που είναι η θέωση και ο αγιασμός της ψυχής μας. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι ο Άγιος Νεκτάριος ήταν Άγιος του 20ου αιώνος. Λένε πολλοί, μην γνωρίζοντας πολλές φορές τα πράγματα της Εκκλησίας και του Θεού, ότι σήμερα Άγιοι δεν γίνονται. Πέρασε η εποχή που γινόντουσαν Άγιοι. Ο Άγιος Νεκτάριος και όχι μόνο, μας αποδεικνύουν ότι δεν θα σταματήσει ο κόσμος να δίνει Αγίους. Και οι Άγιοι, όπως είπα, είναι το στήριγμα. Είναι αυτοί που μας καθοδηγούν και μας ενισχύουν. Μετά από τον Άγιο Νεκτάριο, βγήκαν τόσοι άλλοι Άγιοι πρόσφατα, ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος. Και δεν θα είναι οι τελευταίοι. Και το τρίτο χαρακτηριστικό από τη ζωή του Αγίου, ήταν άνθρωπος συκοφαντημένος. Ω, αυτή η λέξη, η συκοφαντία, που δυστυχώς πέφτουν οι περισσότεροι των ανθρώπων. Είναι πάθος φοβερό. Είναι δηλητήριο τρομερό. Και όπου πέσει, φεύγει καταστροφή και όλεθρο. Η ζωή του Αγίου Νεκταρίου, εξαιτίας της συκοφαντίας, ήταν ζωή μαρτυρική. Αλλά ο Άγιος υπέμεινε καρτερικότατα. Και όχι μόνο υπέμεινε, αλλά εμιμήτω αυτόν τον ίδιο τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος είπε για τους σταυρωτές του, άφες αυτής ου γαρίδαστη ποιούσι. Και οι πρώτοι που τον συκοφάντησαν ήταν μέσα από τον ίδιο τον χώρο της Εκκλησίας, άνθρωποι ιερωμένοι. Και εμείς άνθρωποι είμαστε. Δεν δικαιολογείται όμως να έχουμε πάθη τέτοια που να προκαλούν καταστροφή πνευματική αλλά και σωματική στους άλλους ανθρώπους και τους συναδέλφους μας, τους κληρικούς. Η πρώτη συκοφαντία έγινε στην Αίγυπτο, που ήταν στο Κάιρο. Πήρε το δρόμο της εξορίας, θα έλεγα, ο Άγιος, και έφτασε στην Αθήνα. Εκεί για ένα πολύ μεγάλο διάστημα εστερείτο
και αυτού του άρτου του καθημερινού. Δεν είχε να φάει ψωμί. Δεν μιλάμε για φαγητό, δεν είχε να φάει ένα κομμάτι ψωμί. Και όταν πήγε στην Εύβοια ως ιεροκήρυκας, βλέπετε πόσο διάβολος με τα όργανα του πολεμάει τους Αγίους. Πριν ακόμη φτάσει στην Εύβοια να αναλάβει τα καθήκοντα του ιεροκήρυκος, έφτασε πριν από αυτόν η είδηση ότι αυτός που έρχεται δεν είναι καλός άνθρωπος. Και όταν, όπως καλύτερο εγώ σας μιλάω, βγήκε να μιλήσει στη Χαλκίδα σε κάποιο ναό, άρχισαν οι άνθρωποι να φεύγουν. Το ίδιο συνέβη και την δεύτερη Κυριακή και με πολύ πόνο πήγε πίσω από την Αγία Τράπεζα που είναι ο εσταυρωμένος, γονάτισε κάτω και άρχισε να κλαίει και λέει και την Τρίτη, «Χριστέ μου, εάν συμβεί αυτό, τότε εγώ θα φύγω». Και να όμως που ο Θεός επέτρεψε να μην συμβεί πάλι το ίδιο πράγμα και την Τρίτη Κυριακή. Και όταν πάλι βρέθηκε στην Αίγινα να χτίζει το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος και εκεί συκοφαντήθηκε. Πολύ άγρια, φοβερά. Και όταν η κοπέλα που ήταν στο μοναστήρι και για την οποία τον κατηγορούσαν τον Άγιο για ηθικά πράγματα, πήγε στον Άγιο και του λέει, «Σεβασμιότατε, μην καταραστείς τη μάνα μου και τελειώσει». Και η απάντηση του Αγίου, Αγία απάντηση, «Τι λες παιδάκι μου, μου δώσε ο Θεός τέτοιο σταυρό, τέτοιο στεφάνι και εγώ θα το πετάξω». Το ότι τον κατηγορούσαν για ηθικά πράγματα και ο οποίος ήταν άμεμπτος, ήταν ο λίγο πριν φύγει από αυτόν τον μάτιο κόσμο. Το θεωρούσε αυτό δόξα και τιμή και στεφάνι. Υπέμεινε λοιπόν εις την συκοφαντία. Και το αποτέλεσμα ήταν να κερδίσει τον αμαράντινο της δόξης, της Βασιλείας του Θεού και της Αγιοσύνης Στέφανο. Αγαπητοί μου, ζούμε και εμείς σήμερα σε εποχή, θα έλεγα πως ο Άγιος Νεκτάριος. Μπορούμε και εμείς να τον μιμηθούμε στην αγιότητα. Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός της υπάρξεώς μας στον κόσμο αυτόν. Δεν είναι κανείς άλλος παρά μόνο η απόκτηση της Βασιλείας του Θεού. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προσθέστε ημίν. Συνήθως όμως εμείς τα δευτερεύοντα, αυτά που μας δίνει ο Θεός για να χαιρόμαστε και να εφρενόμαστε, τα κάνουμε πρωτεύοντα και αμελούμε την σωτηρία της ψυχής μας. Είμαστε κι εμείς απόγονοι και έχοντας μεγάλη κληρονομιά, βαριά και δυσβάστακτη, των Αγίων Μαρτύρων, των Ιερομαρτύρων και των Εθνομαρτύρων, τους οποίους Εθνομάρτυρες και Ιερομάρτυρες πολλές φορές θέλουμε να τους διαγράψουμε και από αυτή ακόμη την ιστορία. Αλλά κι αν άνθρωποι
επιχειρούν ή επιχειρήσουν να τους διαγράψουν και οι λήθοι και κράξονται για την παρουσία τόσων Αγίων μαρτύρων που έχησαν το αίμα τους για την πίστη και για την πατρίδα. Και όταν, αδελφοί μου, άνθρωποι μας συκοφαντούν, είναι αναπόφευκτο αυτό. Ας ομοιάσουμε στον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος με πολύ αγάπη, με πολύ προσευχή, με πολύ ταπείνωση δεχόταν τις συκοφαντίες και υπέμεινε όπως υπέμειναν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Όταν έτσι συμπεριφερόμαστε, να γνωρίζετε ότι μιμούμαστε τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτό λοιπόν θέλει ο Άγιος από μας. Καθώς θα προσκυνούμε την ιερά του εικόνα απόψε, φεύγοντας από αυτό το πανέμορφο εκκλησάκι που η αγάπη σας συντηρεί και διατηρεί, ας τον επικαλεστούμε, ας μας δώσει τη χάρη του, ας μας δώσει λίγη από τη δύναμή του την πνευματική, για να μπορούμε να προσπερνάμε τις δυσκολίες της ζωής, τις παγίδες του διαβόλου και τις συκοφαντίες των συνανθρώπων μας. Αμήν. Χριστού αναβλύζει γαριός εις παντών αγαπάς εις ευλαβός κραυγάζουσι δόξασος εδόξας αντιχριστό δόξατος εθαυμαστός αντί δόξα το ενεργούν τη βία σου, ως η Χριστόν αγαπήσα σαν τον αγαπώ την ποινή, Αγγέλων εσύδωσας με τα σαρτώ την ζωή, μας πρώτα Θεόν έτε, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν τη δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελέησε ημάς. Κύριε ελέησον. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρη ημών η ελπής, πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.